Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Η κρίση έχει οδηγήσει σε μεγάλη αύξηση των επιχειρήσεων που κλείνουν και συνακόλουθα των θέσεων εργασίας που χάνονται. Για τον λόγο αυτό, το Υπουργείο Εργασίας εξέδωσε το πρόγραμμα με τίτλο «Διαθρωτική προσαρμογή εργαζομένων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν από 1 έως 49 άτομα εντός της οικονομικής κρίσης, συνολικού προϋπολογισμού 80 εκατομμυρίων ευρώ». Στόχος είναι η ανταπόκριση των επιχειρήσεων και των εργαζομένων στις νέες συνθήκες που διαμορφώνει η οικονομική κρίση, καθώς και η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στη διαδικασία παραγωγή. Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ηρακλείου πραγματοποίησε ενημερωτική εκδήλωση το Σάββατο 29 Ιανουαρίου στην αίθουσα Καστελάκια του Επιμελητηρίου Ηρακλείου με θέμα της δράσης για τη στήριξη της εργασίας και των μικρών επιχειρήσεων. Στην εκδήλωση μίλησε ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Βασίλης Γεγέρογλου και εξειδικευμένα στελέχη από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και ο ΑΕΤ που ενημέρωσαν τους εμπόρους και τους βιοτέχνους του Ηρακλείου για τις διαδικασίες υπαγωγής στα προγράμματα. Εμείς με ιδιαίτερη χαρά αποδεχτήκαμε την πρωτοβουλία του κ. Γεγέρογλου, του Υφυπουργού, να διοργανώσουμε σήμερα εδώ αυτή την εκδήλωση, αυτήν την ημερίδα ενημέρωσης σε νέα προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας που έχουν να κάνουν με την ενίσχυση των θέσεων εργασίας αλλά και της επιχειρηματικότητας. Πιστεύουμε ότι θα αποβούν ωφέλιμα για εμάς και τις επιχειρήσεις μας. Στόχος είναι να είναι προγράμματα υλοποιήσιμα, έτσι ώστε να υπάρξει ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός των επιχειρήσεων οι οποίες θα ενταχθούν μέσα σε αυτά. Αυτό είναι ο στόχος, νομίζω, και από τη μεριά του Υπουργείου Εργασίας που θέλει να βοηθήσει και από τη μεριά των επιχειρήσεων. Και βέβαια, στόχος μας είναι να ενημερωθούν και οι παρόντες συνάδελφοι, αλλά και οι οποίοι απουσιάζουν σήμερα εδώ, μέσω των μέσων ενημέρωσης, προκειμένου να ενταχθούν όσες περισσότερες επιχειρήσεις είναι δυνατόν στο πρόγραμμα αυτό. Τέτοια πρωτοβουλία μας βρίσκει σύμφωνους. Είναι αλήθεια ότι κρατάμε κάποιες επιφυλάξεις όσον αφορά την υλοποίησή τους. Νομίζω σημαντικό σημείο είναι να μην δεσμεύονται οι επιχειρήσεις για μακρύ χρόνο όσον αφορά την ένταξή του σε αυτά τα προγράμματα. Εάν ο χρόνο είναι μικρό σε διάρκεια, δηλαδή τουλάχιστον ενό έτου, τότε μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσει. Γιατί όταν είναι μακρύ ο χρόνο, λογικό είναι ένα να φοβάται να ενταχθεί, γιατί δεν μπορεί να υποχρεωθεί να δεσμεύει τι θέσει εργασία για 3 ή 4 χρόνια. Όπω επεσήμανε στην ομιλία του Υφυπουργό Εργασία, τα προγράμματα κινούνται σε 4 πολύ συγκεκριμένου άξονε. Πρώτο και βασικό, η διατήρηση των θέσεων εργασία και η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων μέσα από την προσαρμογή. Δεύτερος, η ένταξη και η επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας. Τρίτος άξονας, η προώθηση της επιχειρηματικότητας των ανέργων. Και τέταρτο, άτομα με αναπηρία και ευπαθείς ομάδες. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, στα πλαίσια των κατευθύνσεων του Πρωθυπουργού, ενεργοποιεί το σύνολο των προγραμμάτων με τους διαθέσιμους πόρους, προκειμένου να στηρίξουμε τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις να ανταπεξέλθουν τη δύσκολη περίοδο και ταυτόχρονα να διασφαλίσουμε τη διατήρηση όσο το δυνατόν περισσότερων θέσεων απασχόλησης με την κατάρτιση και την επιμόρφωση των εργαζομένων. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα που σήμερα συζητάμε στην ημερίδα αφορά την διαρθρωτική προσαρμογή των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Αφορά επιχειρήσεις από 1 έως 49 εργαζόμενους. Έχουμε και τους αυτοαπασχολούμενους που είναι επιλέξιμοι. 2 είναι οι κατευθύνσεις, συμβουλευτική για τις επιχειρήσεις σε όλους τους τομείς και κατάρτιση των εργαζομένων. Θα πρέπει σε κάθε νομό το κλαδικό σωματείο των επιχειρήσεων να υποβάλει σχέδιο αναδιάρθρωσης και στη συνέχεια οι επιχειρήσεις να υποβάλουν το δικό τους. Για μεν τις μικρότερες επιχειρήσεις με 1 έως 19 εργαζόμενους θα πρέπει αυτό να γίνει στα πλαίσια της συλλογικής πρότασης του κλαδικού σωματείου. Για τις επιχειρήσεις όμως από 20 έως 49 μπορεί να γίνει και στα πλαίσια της κλαδικής πρότασης αλλά και αυτοτελώς. Έτσι συμπερασματικά έχουμε στη διάθεσή μας ένα πρόγραμμα 80 εκατομμυρίων που μπορεί να ενισχύσει τις επιχειρήσεις να επιβιώσουν τη δύσκολη περίοδο, να ενισχύσει την τοπική οικονομία και να καταστήσει τους εργαζόμενους περισσότερο καταρτισμένους, ώστε να εδραιώσουν όσο το δυνατόν τη θέση τους.